τεχνική, δηλαδή. Είναι τεχνική που λέγεται, απλώνει τα χρώματα, δεν χρησιμοποιεί καθόλου πινέλο, καθόλου ούτε σε αυτό ούτε σε αυτό και προσπαθεί με άλλου τρόπου να δώσει το σχήμα που θέλει. Είναι καινούργια τεχνική. Είναι δύσκολη, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν γίνεται η διορθωσή, ό,τι κάτσει. Όπως είναι από άλλα, είναι δύσκολη. Ναι, ό,τι κάτσει είναι σε αυτή την τεχνική. Αυτό εδώ είναι ένα έργο με ξυλόγλυπτο, ζωγραφική άπστρα. Ο μεγάλος ο πίνακας είναι και αυτό το ίδιο στυλ. Στα περισσότερα, για να δώσω την έμφαση στο λουλούδι, έχω χρησιμοποιήσει αφούς Γιάννη Καλαμάκη. Καλαμάκη. Και εσάς και κάνεις τη ζωγραφική. Πολύ ωραία. Η κοπέλα με τα στάχια είναι η άπστρα που λέει το γρήγορο. Η ζωγραφική αυτή είναι μια μετανάστρια, την οποία την είδα πύλος αυτό. Την είδα σε μια φωτογραφία και είπα, ναι, στον εγκλισμό, τον οποίο εγώ βέβαια το πέρασα δημιουργικά. Για τους δίνεις μία μορφή στα συγκεκριμένα στεφάνια, ο Βρεδουίνος είναι με το μισό του πρόσωπο και το άλλο ψηλόγλυπτο. Εδώ είναι το δέντρο της ζωής. Αυτό εδώ είναι μερικιά πέτρας. Είναι μία κούκλα βιτρίνας, είναι μερικιά πέτρας. Και ντυμένη με ξυλόγλυπτα. Έγινε ένα πολύ ωραίο φωτιστικό, νομίζω. Και από εδώ είναι η αίθουσα με την αγιογραφία. Με την ειδική τη μονοχρωμία είναι στο καρισμένο. Κάνει όλο αυτό ένα στόχο και μετά το γραφική. Μόνο μπλε και αρχίζει να αφαιρείς χρώμα. Αφαιρείς χρώμα από το άσπρο. Ναι, μέχρι να φανεί το άσπρο. Αυτό είναι η ξυλοκριτική που έκανα στο καρπάκι του σχολείου και μετά στο γραφείο. Την ελευθερία του. Για να μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντα είστε καλά, είστε δημιουργικοί. Άρα πρέπει να παρακαλάμε να ξαναγίνουμε να ξαναγίνουμε. Εδώ μαζί μας την κυρία Χερβή. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι, για το λογότυπος.gr, για αυτό ναι, το πανέμορφο. Καταρχήν χαίρομαι που είστε εδώ. Ο λογότυπος είναι αγαπημένο site, αγαπημένη εφημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Να σας πω δύο λόγια. Εδώ βλέπετε, καταρχήν δεν θα δείτε ζωγραφική όπως την έχουμε μάθει. Είναι ιδιαίτερα έργα με ιδιαίτερες τεχνικές. Και εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ δεν δηλώνω ούτε ζωγράφος ούτε δικαστικός. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι μόνο η ψυχή μου. Είναι έργα που έκανα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που προσπάθησα να μην φθείρω τον οργανισμό μου σκεφτόμενοι ότι δεν μπορώ να δω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και έδωσα διέξοδο, βρήκα μάλλον διέξοδο σε αυτό όλα αυτά τα έργα που βλέπετε. Φέτος, λοιπόν, η καραντίνα σας έκανε και καλό. Εμένα μου έκανε μόνο καλό. Αν εξαιρέσει κανείς ότι τον πρώτο καιρό είχα μία αποχή από τα παιδιά και τα εγγόνια, μου έκανε μόνο καλό. Ήμουνα ήρεμη, ήμουνα ήσυχη, πρόσεκα, δεν είχα το φόβο να κολλήσω γιατί δεν πήγαινα πουθενά. Και ίσως αυτό βοήθησε και η πίστη μου, γι' αυτό βλέπετε και τόσες πολλές αγιογραφίες. Όλα αυτά τα υπέροχα έργα που βλέπουμε θα τα προωθήσετε κάπου αλλού να τα δουν ή μόνο στην Ισίδο? Δεν ξέρω, είναι η πρώτη μου έκθεση, δεν ξέρω καν πώς θα πάει. Περιμένω και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά, αλίμονο. Θα δω, δεν ξέρω ακόμα τι μπορεί να γίνει. Δεν έχω ξαναεπιχειρήσει να κάνω κάτι τέτοιο και δεν έχω απάντηση τώρα σε αυτό. Μακάρι ευχής έργο θα ήταν να τα δουν κι άλλοι. Εγώ προσωπικά εύχομαι να τα δουν κι άλλοι και να συνεχίσετε τα έργα σας, αλλά χωρίς καραντίνα βέβαια. Ναι, τώρα αυτά γίνανε μεν στην περίοδο της καραντίνας, αλλά από εκεί και μετά, επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, εγώ συνέχισα, δεν σταμάτησα. Και δεν σταματάω μόνο σε αυτά τα έργα. Αν δείτε εκεί φτιάχνω, παίρνω υλικά, απλά φυσικά υλικά. Εκεί υπάρχουν κάτι καλαπόδια παλιά, τα οποία τα βρήκαμε στο μοναστηράκι και εγώ έχω φτιάξει φωτιστικά. Το καλαπόδι που κάποιος άλλος θα το πετούσε, δεν θα το χρησιμοποιούσε.
Εγώ το έκανα ένα φωτιστικό. Ή εδώ, αν σας βγάλω λίγο έξω, αυτό εδώ το έργο είναι μία κούκλα βιτρίνας. Το επεξεργάστηκα λοιπόν με εφέ πέτρας, ούτως ώστε να δείχνει ότι είναι σαν αγαλματίδιο. Έβαλα τα ξυλόγλυπτά μου, τα οποία είναι καινούργια τεχνική και έχουν να ακολουθήσουν πολλά εργατέρια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, το αγάπησα αυτό το κομμάτι, όπως και εκείνα. Είναι τα κοσμηματάκια που την ώρα του καφέ μπορεί να δέσω 2-3 κοσμηματάκια και να μείνουν. Τώρα για φίλους. Φαντούλες, το μέσα. Αυτή η πανέμορφη κιθάρα. Αυτή η κιθάρα λοιπόν, αυτή η κιθάρα είναι το γενιακό κοιμήλιο. Είναι η κιθάρα του μπαμπά μου, η οποία έπρεπε οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο να κρατηθεί και να στολιστεί στο σπίτι. Περίπου πόσο ετών είναι. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε το 25, έπιασε κιθάρα πέρσι άλλα 25 χρόνια το 50. Είναι από το 50. Ναι. Εδώ πέρα είναι με μαρκετερί. Τώρα δύσκολα φτιάχνονται τέτοια μουσικά όργανα. Και εδώ, και εδώ. Εμείς το φωτίζουμε το βράδυ και το έχουμε σαν απαλό φωτιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και όλα να πάνε κατευχήν. Να είστε καλά.